Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πλούσιο αθλητικό θέαμα θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε στη μία ώρα που θα είμαστε από τώρα κοντά σας. Θα ξεκινήσουμε με το επεισοδιακό παιχνίδι που έγινε το απόγευμα στο στάδιο Καραϊσκάκη Εθνικού Ολυμπιακού. Στη συνέχεια θα δείτε στιγμιότυπα από τους αγώνες μπάσκετ Ηρακλή ΠΑΟΚ Παγκρατίου Ολυμπιακού και Δάφνης Άρη. Θα ακολουθήσει το ντέρπι του πρωταθλήματος της δεύτερης εθνικής κατηγορίας που έγινε το απόγευμα στο Βύρωνα ανάμεσα στην Δόξα και τον Ιωνικό. Και τέλος θα απολαύσετε μια ποδοσφαιρική πανδεσία με πολλά γκολ που μας έστειλε την εβδομάδα που πέρασε η Eurovision. Να περάσουμε όμως αμέσως στο πρώτο θέμα. Επεισοδιακό παιχνίδι έγινε το απόγευμα στο στάδιο Καραϊσκάκη, όπου Εθνικός και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με τον Τάσο Μητρόπουλο που είχε μπει αλλαγή και οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σχεδόν αμέσως με ένα φοβερό γκολ φάουλ του Αναστασίου. Προς το τέλος του αγώνα αποβλήθηκαν ο Τάσο Μητρόπουλος με κόκκινη κάρτα και ο Δημήτρης Γεωργάρας του Εθνικού με δεύτερη κίτρινη. Ακόμα θα πρέπει να αναφέρουμε ότι μετά τη λήξη του αγώνα έγιναν επεισόδια στην κερκίδα των επισήμων του Ολυμπιακού. Στην περιγραφή των φάσεων που ακολουθούν είναι ο Χρήστος Ράπτης. Θλιβερά όλα αυτά που είδαμε περί το τέλος του αγώνα με τον Μητρόπουλο και τον Γεωργάρα. Δυστυχώς συμβαίνουν αυτά στα γήπεδα και αυτό έχει γίνει αιτία να απομακρυνθεί ο κόσμος από τα γήπεδα. Γι' αυτό ας μην ψάχνουμε να βρούμε τα αίτια που σήμερα το στάδιο Καραϊσκάκη ήταν άδειο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ένα ντέρπι Ολυμπιακού Εθνικού ή Εθνικού Ολυμπιακού ήταν πάντα γεμάτο από 40.000 θεατές. Να λοιπόν γιατί ο κόσμος φεύγει σιγά σιγά από τα γήπεδα.